Είμαι ο Greek Ziar της καρδιάς σας και αυτό εδώ είναι ακόμη ένα βίντεο στο οποίο θα ανοίξουμε ακόμη ένα προϊόν το οποίο αγόρασα. Δεν είναι βέβαια κάτι το οποίο χρειάζομαι, για να σας πω την αλήθεια. Το αγόρασα γιατί απλά το βρήκα σε πάρα πολύ καλή τιμή. Θα προχωρήσουμε ωστόσο να το δούμε. Είναι ένα ζευγάρι ακουστικών. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε, να πατήσετε το subscribe, να πατήσετε το καμπανάκι, να γράφετε ό,τι σχόλια θέλετε κάτω από το βίντεο για να μπορούμε να βλέπουμε, να συζητάμε ή να λέμε ό,τι θέλετε. Και χωρίς καθυστέρηση πάμε να προχωρήσουμε στο βίντεο. Έχω εδώ λοιπόν το ψαλίδι στα χέρια μου για να μπορέσουμε να κόψουμε τη συσκευασία και να την ανοίξουμε. Έχω εδώ πέρα και την συσκευασία, όπως βλέπετε είναι ένα προϊόν αγορασμένο από την Banggood. Αυτά εδώ πέρα που θα δούμε μέσα, το λέω και πάλι ότι είναι ένα ζευγάρι ακουστικά, είναι της Lenovo. Τα συγκεκριμένα τα ακουστικά βγαίνουν σε πολλά διάφορα χρώματα. Βγαίνουν σε άσπρο, βγαίνουν σε μαύρο, βγαίνουν σε πράσινο, σε άσπρο μαύρο, σε άσπρο κόκκινο, σε άσπρο ασημί και πρέπει να βγαίνουν και σε κάτι ακόμα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή για να σας πω την αλήθεια. Η συσκευασία είναι αυτή εδώ που βλέπετε με τα ακουστικά τα συγκεκριμένα. Λέει ότι είναι τα Lenovo Live Pods. Αν το δείτε είναι αυτό εδώ πέρα, αν το πιάσει η κάμερα, ωραιότατα. Και πάμε να πούμε λίγο τα βασικά στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν για τα συγκεκριμένα. Όσον αφορά το Bluetooth, ξεκινάμε με το πρώτο, Bluetooth 5. Τα συγκεκριμένα ακουστικά έρχονται με οδηγό ήχου, το ηχείο δηλαδή ουσιαστικά αυτό που αναπαράγει τη μουσική, ο οποίος είναι στα 10 χιλιοστά. Όπως είπαμε, δουλεύουν με Bluetooth 5 και αυτό σημαίνει ότι επειδή και αυτά ανήκουν στην κατηγορία των True Wireless και τα δύο συνδέονται ασύρματα απευθείας με το κινητό. Δεν έχουμε δηλαδή, όπως είχαμε και με τα προηγούμενα που δείξαμε, σύνδεση του κινητού με το ένα ακουστικό και το ένα ακουστικό να συνδέεται με το άλλο και τα δύο ακουστικά συνδέονται απευθείας με το κινητό. Η Lenovo αυτά τα προωθεί πάρα πολύ σαν ακουστικά τα οποία είναι πολύ καλά για μουσική. Και το μοντέλο το συγκεκριμένο από αυτά δηλαδή τα ακουστικά είναι το LP1. Άρα είναι τα Lenovo τα LP1. Θεωρητικά η Lenovo εδώ πέρα έχει βάλει ό,τι καλύτερο η ίδια μπορεί να βάλει όσον αφορά την τεχνολογία. Όσον αφορά την μπαταρία. Η μπαταρία, θα δούμε πάλι την μπαταρία για τα ακουστικά και την μπαταρία που είναι για τη θήκη. Η μπαταρία λοιπόν των ακουστικών είναι στα 55 mAh για κάθε ακουστικό. Η μπαταρία της θήκης είναι στα 300 mAh συνολικά. Άρα δηλαδή έχουμε το χρονικό όριο που κρατάει και φορτίζει η θήκη τα ακουστικά και το χρονικό όριο που κρατάνε τα ακουστικά. Και όσον αφορά τη μουσική, την αναπαραγωγή της δηλαδή για τα συγκεκριμένα και από τα συγκεκριμένα, η Lenovo λέει ότι μας δίνει 12 ώρες συνεχόμενης αναπαραγωγής. Για να φορτίσουν τα συγκεκριμένα, για να σας τελειώσω το κομμάτι της μπαταρίας, χρειάζονται 1,5 ώρα, φορτίζουν με USB-C καλώδιο, άρα επειδή αυτό όπως έχουμε πει και σε κάποιο άλλο βίντεο, αρχίζει και γίνεται το καινούριο USB πρότυπο που όλα τα καλώδια αρχίζουν και εφαρμόζουν, θεωρητικά δεν θα έχουμε και κάποιο πρόβλημα ως προς αυτό το κομμάτι. Είναι με μαξιλαράκια σιλικόνης τα οποία μπαίνουν μέσα στα αυτιά, άρα έχουν παθητική ακύρωση θορύβου. Πάμε όμως να τα ανοίξουμε για να τα δούμε, γιατί και εγώ έχω περιέργεια για να δω πώς είναι. Οπότε, κόβουμε αυτό εδώ. Η συσκευασία πάντως είναι ωραία, να το πω έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρή και πάρα πολύ διακριτική. Δεν έχει και πάρα πολύ όγκο. Έχει αυτό εδώ πέρα το χαρτάκι που είδαμε και προηγουμένως σχετικά με το γύρω-γύρω και από κάτω είναι μόνο αυτό εδώ πέρα, το οποίο με το που το ανοίξουμε το πετάμε και στην ανακύκλωση και τελείωσε το θέμα. Το ανοίγω λοιπόν εγώ από εδώ, αυτό ανοίγει έτσι και τα ακουστικά μέσα είναι έτσι. Θα σας τα δείξω και από κοντά. Είναι λοιπόν αυτό εδώ που βλέπετε. Δεν έχει κάτι άλλο. Η έκδοση η δικιά μου, αυτό λοιπόν είναι μέσα για να το δούμε, η έκδοση η δικιά μου είναι το άσπρο με το κόκκινο. Εδώ είναι δύο μαξιλαράκια σιλικόνης για να μπορούμε να βάλουμε στα αυτιά. Το καλώδιο
το USB-C το οποίο χρειαζόμαστε ούτως ώστε να μπορέσουμε να φροντίζουμε τα ακουστικά, το βιβλιαράκι που μας δίνει όλες τις πληροφορίες των ακουστικών, ζεύξη και όλα τα υπόλοιπα, και περνώντας στα ακουστικά είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Εμένα, για να σας πω την αλήθεια, ήδη από την πρώτη εικόνα μ' αρέσει πάρα πολύ. Από πίσω λέει στα κινέζικα φυσικά, αλλά και 2-3 πληροφορίες στα αγγλικά. Λέει την μπαταρία της θήκης 300 mAh, DC 5V 500 mAh, το μοντέλο το LP1, και από πάνω λέει Lenovo LifePods. Τίποτα άλλο, τα υπόλοιπα είναι στα κινέζικα, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Αυτή εδώ είναι η θήκη των ακουστικών. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ λεπτή, δεν έχει ιδιαίτερο όγκο. Και τα ακουστικά είναι αυτά εδώ από μέσα όπως τα βλέπετε. Αν σας τα βγάλω, αυτά με το που το άνοιξα, άναψε και ένα λαμπάκι από εδώ και άναψε και ένα λαμπάκι επάνω στο ακουστικό και στα δύο τα ακουστικά. Αν τα βγάλουμε, κάτι λέει. Οπότε, για να δούμε. Με το που το βγάζουμε από τη θήκη λέει Power On. Βάζοντας το τώρα στο αυτί μου, γύρισε και είπε Pairing. Και κάνουν ό,τι είχαν κάνει και τα άλλα τα ακουστικά της Blitzwolf, τα οποία είχα τα μαύρα, αν τα θυμάστε καλά. Απλά σου λέει ότι αυτό είναι το δεξί κανάλι και αυτό εδώ είναι το αριστερό κανάλι. Και η θήκη με το που τα βγάλουμε σταματάει να έχει χρήση, ουσιαστικά δεν έχει τίποτα. Και μας λέει απλά ένα pairing. Εδώ λοιπόν μας λέει method 1 και method 2, take the earphones out from the charge case. The earphones will turn on automatically. Αλλιώς λέει long press multifunction button for 2 δευτερόλεπτα to turn on the earphones. Και λέει από κάτω επίσης σημείωση ότι τα earphones δεν μπορούν να ανάψουν όταν φορτίζουν. Το multifunction button είναι εδώ επάνω. Τώρα που το πάτησα εγώ είπε maximum volume. Άρα αν εγώ αυτό το πατήσω για 2 δευτερόλεπτα, τώρα είπε power off. Άρα αν το πατήσουμε συνεχόμενα κλείνει. Έρχομαι εγώ εδώ, το πατάω. Power on. Πατώντας το συνεχόμενα μας το ανοίγει. Και με το που ανοίξουν αυτά μπαίνουν σε διαδικασία σύζευξης. Δηλαδή γίνονται διαθέσιμα για να μπορέσουμε να τα βρούμε από τη συσκευή μας. Στη συσκευή επάνω γράφει Lenovo LifePods. Τα πατάω εγώ για να συνδεθούν, άρα μου γράφει κατευθείαν στο κινητό σύζευξη. Κλασικά μου λέει ότι γίνεται ένα αίτημα σύζευξης. Μου λένε εδώ πέρα εμένα αυτά ότι έχουν συνδεθεί. Και ευθύς αμέσως εγώ, έτσι για να το δοκιμάσουμε αρχικά, θα βάλω να ακούσω ένα τραγούδι από το Tidal. Για κάποιο λόγο εμένα αυτή τη στιγμή μου ακούγεται μόνο το δεξί. Παράλληλα, παίζει αυτό, πατούσε αυτό συνεχόμενα και μόλις άνοιξε και αυτό. Αλλά δεν κάνει κάτι. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα βασικά. Τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Είχα κλειστά τα ακουστικά, πατούσα εδώ πέρα επάνω που έχει τον αισθητήρα, ούτως ώστε να μπορέσει... Όπα, τι κάνει? Για να δούμε. Οκ. Okay. Έχουν πολύ καλό αισθητήρα, αλλά να πούμε λίγο το προηγούμενο. Είχα τα ακουστικά κλειστά, πάτησα εδώ πέρα επάνω συνεχόμενα, μου άνοιξε το ένα το ακουστικό και το άλλο παρέμεινε κλειστό. Οκ, okay, το δέχομαι. Άρα, με το που έβαλα αυτό σε διαδικασία σύζευξης, μου το εμφάνισε στο κινητό, πάτησα στο κινητό, το συνέδεσα, αλλά αυτό παρέμεινε κλειστό. Με το που άνοιξα και αυτό εδώ πέρα το ακουστικό, πατώντας αντίστοιχα στον αισθητήρα που έχει αυτό εδώ πέρα επάνω, το συγκεκριμένο μου είπε ότι μπαίνει σε διαδικασία σύζευξης, συνδέθηκε απευθείας με το ακουστικό και το κινητό και κατευθείαν ξεκίνησε να παίζει ο ήχος. Όσον αφορά τώρα τον ήχο, εγώ αυτή τη στιγμή παίζω το physical της Dua Lipa. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τον ήχο, είναι πάρα πολύ καλός. Είναι τόσο καλός όσο είναι και ο ήχος που βγάζουν τα ακουστικά της Blitzwolf, τα άλλα τα μαύρα δηλαδή που είχα. Σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θα πάρω όμως και ένα τηλέφωνο, απλά από περιέργεια, για να δω πώς με ακούνε. Γεια σου! Πες μου λίγο, επειδή σε παίρνω από τα ακουστικά τα καινούργια της Lenovo, με ακούσα καλά? Α, οκ, okay, εντάξει, αυτό ήθελα να ξέρω, γιατί κάνω αυτή τη στιγμή, δηλαδή γράφει η κάμερα και κάνω το βίντεο. Και ήθελα απλά να ξέρω τι γίνεται. Οκ. Okay. Εντάξει λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε αφήνω. Άντε, φυλάκια. Με τη μαρτυρία της Γρουνέλης, της GR Nelly, που με βοήθησε να γυρίσουμε το βίντεο για το ποδήλατο, αν θυμάστε τις προάλλες, ακούγεται σαν να έχουν πάρει νερό. Άρα δηλαδή και αυτά τα ακουστικά είναι ακουστικά τα οποία χρησιμοποιούμε
μόνο για να μπορούμε να παίζουμε μουσική. Δεν θα μας ακούνε πάρα πολύ καλά, δεν θα είναι πάρα πολύ ευχάριστη και εύκολη η συνομιλία. Για τη μουσική ωστόσο, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά. Επίσης μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για να κάνετε τρέξιμο ή να τα πάρετε στο γυμναστήριο οτιδήποτε, γιατί είναι sweatproof, έχουν δηλαδή IPX4 όσον αφορά την πιστοποίηση για το νερό. Με το που τα βγάζουμε από τη θήκη τους, τα συγκεκριμένα συνδέονται απευθείας με το κινητό για να μπορούμε να έχουμε άμεση αναπαραγωγή μουσικής ή οτιδήποτε. Επίσης έχουν κεραμική κεραία, όπως λέει στη σελίδα η Lenovo, για να έχουμε και καλά καλύτερη λήψη και καλύτερη σύνδεση και καλύτερο σήμα για να μην έχουμε προβλήματα. Και έχει και τα κλασικά όσον αφορά τον αισθητήρα που είπαμε προηγουμένως, όπου το πατάς τρεις φορές το αριστερό και σε πάει στο προηγούμενο τραγούδι, πατάς τρεις φορές το δεξί και σε πάει στο επόμενο τραγούδι, ή πατάς μία φορά λίγο πιο συνεχόμενα, να το πω έτσι, σε ένα από τα δύο και σταματάει και ξεκινάει να παίζει το τραγούδι. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από αυτά τα ακουστικά, από το λίγο που το δοκίμασα, γιατί προσωπικά, για να σας πω την αλήθεια, δεν θα άλλαζα τα ακουστικά της Huawei, τα FreeBuds Pro, τα οποία έχω και χρησιμοποιώ πλέον μόνιμα. Ωστόσο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος στο κομμάτι της μουσικής, δεν θα τα χρησιμοποιούσα όπως και τα Blitzwolf που είχα για ομιλία με οποιονδήποτε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, γιατί αν τα χρησιμοποιήσω δεν θα συνεννοηθούμε με κανέναν και όλοι θα μου λένε ότι δεν με ακούνε και τα κλασικά αυτά που συμβαίνουν πάντα. Αυτά λοιπόν από εμένα, αυτά από τα Lenovo LivePods LP1 σε ένα σπροχρώμα και κόκκινο στη θήκη όπως το βλέπετε, αλλά βγαίνουν και σε ένα πάρα πολύ ωραίο σκούρο, μουντό πράσινο, μαύρο και όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε και προηγουμένως. 300 mAh η μπαταρία της θήκης, 55 mAh η μπαταρία έκαστου ακουστικού, μια μισή ώρα για να μπορέσουν αυτά να φορτίσουν πλήρως. Αυτά από εμένα. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο κανάλι στο YouTube, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βίντεο. Μου γράφετε οτιδήποτε θέλετε στα σχόλια, είμαι ο GreeksGR της καρδιάς σας. Να προσέχετε, να μένετε ασφαλείς, να προσέχετε τους γύρω σας ή οτιδήποτε. Τα λέμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια, σας χαιρετώ, γεια σας!